Θεάρθη, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόσκομεν. Το καιρό εκείνο. Εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την άμ. Γυρίδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Ιδε Μάρθα, περί εσπάτω, περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, που με λύσει ότι αδελφοί μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Υπέον αυτή, ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριτής δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, η τη σουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δε εντολέγειν αυτόν ταύτα, επαρασάτης γίνει φωνήν εκ του όχλου, είπεν αυτόν. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίουσε θύλασσας. Αυτός δε είπε μενούν γε, μακάρι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν. At that time Jesus entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was encumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked. But he
το Ευαγγελιζόμενο.